Αυτό που μπορώ να πω εγώ και από τη σημερινή εδώ ενημέρωση του Δημάρχου και καλά στους γονείς είναι το εξής, ότι η κοροϊδία και ο εμπεγμός κυβέρνησης και δημοτικής αρχής της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει πια στο αποκορύφωμα. Έχει απογειωθεί ο εμπεγμός. Με λίγα λόγια, 9 μήνες τώρα δεν έχει γίνει τίποτα και ο Δήμαρχος υπόσχεται ότι σε 2 χρόνια πια θα ανακαινιστούν κάποια σχολιά και κάποια άλλα που είναι προς νέα ανέγερση. Βάλε 2,5 και 3 χρόνια και βάλε. Αυτή λοιπόν η κοροϊδία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εμείς θέσαμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο μόλις πριν λίγες μέρες και αυτά που είπε ο Δήμαρχος ήταν αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς προβλήματα. Χωρίς προβλήματα όμως δεν άνοιξαν τα σχολεία, διότι στο 5ο Δημοτικό έπεσε το παράθυρο απάνω στο γωνιό και πήγε στο νοσοκομείο και ποιος ξέρει τι άλλα, απευχόμαστε βέβαια, τι άλλα προβλήματα θα δούμε. Επομένως το ζήτημα είναι ένα, ότι ο λαός, οι γονείς, τα παιδιά, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί κτλ. Πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους, γιατί αυτά που μας λέει ο Δήμαρχος, ότι είναι οι διαδικασίες πολύ χρονοβόρες κτλ., πρέπει να σκεφτεί το εξής ο λαός. Οι χρονοβόρες διαδικασίες και οι fast track διαδικασίες υπάρχουν μόνο για το μεγάλο κεφάλαιο, μόνο για τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Τα δισεκατομμύρια δίνονται μόνο στους μεγαλοεπιχειρηματίες, στους tour operators, στους μεγαλοξενοδόχους και αλλού. Ενώ για τις λαϊκές οικογένειες που αγωνιούν για τα παιδιά τους, αν θα μπουν στα σχολιά μέσα εκεί που ήταν πριν δηλαδή, δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Και καλούμε το λαό, εμείς και ως λαϊκή συσπήρωση, να δει το πραγματικό πρόβλημα, να δει ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι κολυσιεργούν και δεν δίνουν λεφτά, όπως παραδέχτηκε και ο Δήμαρχος δηλαδή από την κυβέρνησή του, ότι δεν έχουμε λεφτά. Επομένως, το θέμα είναι ότι τα χρήματα δίνονται αλλού, τα δισεκατομμύρια δίνονται αλλού, δεν δίνονται για την υγεία, δεν δίνονται για την παιδεία, δεν γίνονται για να ανοίξουν τα σχολιά, για να είναι ασφαλή τα κτίρια εν ώψη και μιας δεύτερης, ας το πούμε έτσι, έξαρσης της πανδημίας. Δεν δίνονται για να ανοίξουν τα σχολεία, για να μπορούν να πάνε ασφαλή τα παιδιά σε σύγχρονα σχολικά κτίρια. Και το τέλος, αυτό που μας είπε, είναι ότι θα βάλει προκάτ σε κάποια σχολεία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Στον 21ο αιώνα, με τέτοια τεχνολογία, με τέτοια ανάπτυξη επιστήμη κτλ., κολυσιεργούν και μας λένε ότι στο 2020 θα βάλουν προκάτ. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πολιτική τους, από πάνω μέχρι κάτω, και εμείς καλούμε να εναντιωθεί ο λαός, γιατί όπως λέγαμε και πριν, οι μάσκες μπορεί να φοράμε, αλλά φωνή έχουμε.